Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε πάντα όπως κάνουμε με την αναφορά στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλο. Μια νίκη, θα έλεγα, βαθμολογικού και ψυχολογικού χαρακτήρα που προήρθε μετά από μια μεγάλη προσπάθεια από όλους και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Η νίκη τη διεκδικήσαμε και την κατακτήσαμε μέσα από ορθολογικό τρόπο βάσει της πίεσης που υπήρχε. Με τον τρόπο που ήρθε, κάνει όλους τους ποδοσφαιριστές και να πιστεύουν περισσότερο σε αυτούς τους και στις δυνατότητές τους, αλλά και στον κόσμο, πίστη στην ομάδα. Ήταν μια σημαντική νίκη που μπορεί να λέει πολλά, αλλά και τίποτα, αν δεν την κρατήσουμε με ανάλογα αποτελέσματα. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό με την Ξάνθη, ένα κρίσιμο παιχνίδι που εμείς θέλουμε να δώσουμε μια συνέχεια σε όλα αυτά που πρέπει να έχει μια ομάδα από πλευράς πάθους και τεχνικοτακτικών στοιχείων για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα της Ξάνθης που και αυτή θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Απουσίες για αυτό το παιχνίδι είναι ο Καρέρα με τον Αργυρόπουλο που είναι τραυματίες. Ο Καρέρα προσπάθησε εχθές να μπει κανονικά με την ομάδα, αλλά ένιωσε ξανά ένα σφίξιμο στον τραυματισμό του, στο μύτη. Ο Πουλίδο με τον Λαδάκι είναι δηλωμένοι από κάρτες για αυτόν τον αγώνα. Και ο Αράς, ο οποίος είναι τιμωρημένος για πειθαρχικό παράπτωμα.